Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι άλλη μια εκπομπή Φολέγανδρος Παραλλήλου από την συχνότητα του NSTV Live. Είμαι η Μαρίνα. Και είμαι η Φωτεινή Καριστινέου. Μια εκπομπή εξαναβολής, να το πούμε έτσι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί η εκπομπή που είχαμε ανακοινώσει λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, όπως και είχαμε τελικά βάλει ανακοίνωση στο Facebook μετά το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε. Συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο. Δεν πραγματοποιήθηκε ή διακόπηκε. Δεν πραγματοποιήθηκε, δεν ολοκληρώθηκε. Δεν ολοκληρώθηκε. Υποπή, γιατί διεκόπη. Εσύ δεν ξέρεις αν πραγματοποιήθηκε ή όχι. Όχι, εσύ είπες, δεν πραγματοποιήθηκε. Δεν ολοκληρώθηκε αυτό. Ήταν. Ξεκινήσαμε και σταματήσαμε στην αρχή. Στην εισαγωγή, ούτε στο πρώτο κεφάλαιο δεν είχαμε μπει. Αλήθεια. Οπότε τώρα η απόψινη εκπομπή έχει ένα. Δεν είναι μόνο εξαναβολή, είναι και μια εκπομπή. Θα πούμε κάποια πράγματα που θέλαμε να τα πούμε στην προηγούμενη εκπομπή, θα τα σχολιάσουμε. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται, σύνδεση με τα προηγούμενα. Σύνδεση με τα προηγούμενα, ναι. Και θα πούμε και αυτά που είναι να πούμε για αυτήν την εκπομπή, οπότε θα είναι μια γεμάτη ώρα. Ναι. Καλησπέριζουμε, στην προηγούμενη εκπομπή θέλαμε να μιλήσουμε για την εθνική επέτειο, θέλαμε να μιλήσουμε για όλα αυτά που σημαίνει για την χώρα μας αυτή η επέτειος. Τώρα είμαστε εκπρόθεσμοι, δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθούμε. Όχι, να αναφερθούμε... θεωρώ ότι σε αυτά δεν υπάρχουν προθεσμίες. Ωραία, γιατί οπότε αυτά μπορούμε είναι να αναφερθούμε πιο περιληπτικά, γιατί προέκυψαν και άλλα θέματα της επικαιρότητας που θα θέλαμε να σχολιάσουμε, ναι. Γιατί αφορούν όλους μας και πρέπει να έχουμε μια άλλη οπτική. Μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα, μια άλλη αντίληψη. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, πριν θα μου επιτρέψεις. Βεβαίως. Εντάξει, καλησπέρισαμε, να ευχαριστήσουμε πάλι. Να ευχαριστήσουμε. Συνεχώς ανακαλύπτω ότι μας έχουν ανακαλύψει άνθρωποι πολλοί και μας βλέπουν. Σας ευχαριστώ. Σα βρίσκω κι εγώ, τι να πω. Βλέπω τη μία πλατφόρμα, βλέπω την άλλη. Ναι. Λοιπόν, πώς το λένε, είναι πολλά τα. Να το παραφράσω, είναι πολλά τα views, Μαρίνα. Α, καλό αυτό, εντάξει. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό στο YouTube, δηλαδή βλέπω και... χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε την αποδοχή σας, μας βλέπετε και μας ξαναβλέπετε, και να μας βλέπετε, γιατί τα καλύτερα έρχονται, και πριν πάμε στα βαριά, έτσι, θα το πάω έτσι, κλιματωτά από τα... ναι. Χαμηλά. Θα με συγχωρήσεις απόψε, δεν θα μπορέσω να μιλάω τόσο πολύ όσο μιλάω συνήθως. Λόγω κάποιες αλλεργίες εποχικής που με ταλαιπωρεί και μου έχει επηρεάσει και το λαιμό και την ανάσα και τα λοιπόν. Το ωραίο. Θα κάνω και εγώ τον ακροατή απόψε. Το ωραίο λοιπόν με ηρωνική χρειά είναι ότι εγώ έχω κοντάρει το λαιμό. Είμαστε όλοι. Ναι, μας έχει επηρεάσει. Αυτή η σκόνη και αυτή η άνοιξη. Όχι, εμένα δεν έχει να κάνει με αυτό, αλλά. Ναι, εσύ έχει να κάνει άλλο, με εμένα έχει να κάνει με αυτό. Ναι, είναι. Λοιπόν, ωραία, θα παρακολουθείς τη ροή, ναι, θα παρεμβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσω έτσι με κάτι πιο ανάλαφρο. Ένα είδος σπαζοκεφαλιάς, κουλής θα το λέγαμε, γιατί υπάρχει να μας βλέπουν. Τι κοινό έχει η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στη Eurovision το 2018 με την επικείμενη εμφάνιση της Μαρίνας Σάρτη στην Eurovision του 2024. Να πω εγώ καμία. Όχι εσύ. Λάθος απάντηση. Όταν λέμε η εμφάνιση, τα ρούχα που φόρεσε. Η εμφάνιση είναι, όχι, η παρουσία. Όχι, δεν μιλάω για τα ρούχα. Ναι. Μαρίνα, εσύ θα ήθελα να ξέρεις να πάρω. Είπα, ναι. Να το όχι, ας μείνω στην εμφάνιση, ότι όχι απλώς την παρουσία, τη γενικότερα, ναι. Και το φωκά, έχεις δίκιο. Το ένα είναι αυτό, ωραία. Κι άλλο ένα. Δεν θα το βρεις. Το φαντάζομαι. Το φαντάζεσαι, θα το πεις. Όχι. Οπότε, με βάση... Απλά δεν μπορώ να καταλάβω που κολλάει το ένα με το άλλο. Ότι ποιο, ότι γιατί να μας βλέπουν, γιατί έχουμε να πούμε και πράγματα όχι, πριν. Όχι, μια εμφάνιση με άλλη. Δεν μου κάνουν... Ναι, αυτά τα δύο πρόσωπα έχουν και μία διαφορετική έτσι, αισθητική προσέγγιση στα πράγματα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Υπάρχει όμως μία κοινή καταβολή. Τι να κάνω, δεν μπορώ να πω περισσότερο. Okay. Αυτό. Αυτό δεν περιμένω να μας το απαντήσετε.
Αλλά ακριβώς εξαιτίας αυτού, γιατί εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος της σύνδεσης, θα μπορούμε να σας πούμε. Συγχωρέσετε και κάποιο χρησιμοποιητή, γιατί έχω πάρει πολλά δισταμινικά τα οποία σε χαλαρώνουν και για να τον μπορέσω να την παλέψω. Ωραία, το επόμενο το οποίο θα ζητήσεις από τους φοιτητές είναι να σου επιτρέψουν να πάρεις ένα μαξιλαράκι. Μπορεί και αυτό να χρειάζεται. Λοιπόν, ναι. Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω. Είπαμε λοιπόν για την 25η, οπότε ξέρεις, εδώ πέρα θα μπορούσε πολύ ωραία να δέσει με το σαν σήμερα, γιατί έχουμε τη δεύτερη εθνοσυνέλευση του 1823 στο Άστρος Κοινουρίας. Μιλάμε τώρα για την περίοδο του αγώνα, οπότε εκεί εξελέγει κιόλας, αυτό θα λέγαμε, πρόεδρος του εκτελεστικού ενέδους, δηλαδή του Πρωθυπουργού. Ήταν η κυβέρνηση του επαναστατημένου έθνους, ας το πούμε έτσι, ήταν ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης. Mm. Ναι. Επίσης, σαν σήμερα, για τα παιδιά μου, τα ειρηνά ιστορία, 1864, μας έδωσαν τα Ιόνια νησιά, οι Άγγλοι. Ναι, αυτό, τα Ιόνια νησιά, τα Επτάνησα, οι Άγγλοι ως... πρίκα, έτσι, για την ενθρόνηση του Γεωργίου του Πρώτου. Α, όλα εδώ να κάνουμε. Και μπάρδες. Υπήρχαν σκοπιμότητες πίσω από αυτό, δεν το είδα. Αλλά ξέρεις τι, κάτι, και ο Σπύρος Λούις κέρδισε το μαραθώνισμα σήμερα. Εγώ όμως εδώ... Το 1996. Το 1000, ναι, βέβαια, γιατί έχουμε, θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε το 1996 τους Ολυμπιακούς. Αλλά, λοιπόν, γιατί όμως έχω εδώ το κινητό, λοιπόν, νομίζω ότι σαν σήμερα έφυγε από την ζωή εκτός από τον Μίλτο Σαφτούρη και ο Ξίστοφ Πεντερέτσκι, ο γνωστός Πολωνός συνθέτης, έτσι να το πούμε και αυτό, γι' αυτό το όνομα, δεν μπορώ να πω τα πολωνικά εύκολα. Πεντερέτσκι. Ναι, η θρηνοδία για τα θύματα της Χιροσίμα. Αυτό έχει κάτσει. Γι' αυτό. Λοιπόν, και γιατί αναφέρθηκα σε θύματα, γιατί σήμερα είχαμε δύο δικαστικές, καταδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες, μάλλον μπορείς να πιείς λίγο νερό ή να πάρεις ανάσα από τη μύτη. Όχι, είναι από τη μύτη. Ναι, όχι, βοηθάει αυτό. Μέχρι να πιείς νερό, να πούμε ότι την Ειρήνη, τη Βραχάμη, την Ρένα μας την αγκαλιάσατε πάρα πολύ, δηλαδή την εκπομπή εκείνη, την προηγούμενη, ναι, την προηγούμενη ολοκληρωμένη, εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε περισσότερη Ρένα, Ειρήνη, Βραχάμη, με κάποιους τρόπους, και σε επόμενη εκπομπή και σε επόμενες εκπομπές. Να πω εδώ πέρα, μιας και άνοιξα αυτή την παρένθεση, ότι σε επόμενες εκπομπές θα έχουμε απέναντί μας, εδώ στο στούντιο, μπορεί να είναι και μαγνητοσκοπημένο, θα το δούμε τώρα. Καλεσμένους, οι οποίοι, όπως είπαμε, θα έχουν πράγματα να μας πούν. Κάποιοι από αυτούς σας είναι πολύ γνωστοί, το καλλιτεχνικό χώρο. Να το πω τώρα αυτό για την παράσταση την οποία είδα. Λοιπόν, τελικά εγώ με τον σύζυγό μου παρακολουθήσαμε την παράσταση «Με μένα ή με καμία», του Ιακώβου του Μιλωνά, στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν η τελευταία, δεν πήγαμε στην πρώτη, πήγαμε στην τελευταία, την Κυριακή, στις 24 του μηνός, στην παραμονή της 25, πήγαμε. Εκεί όπου βοηθός σκηνοθέτη είναι και η δική μας η Τσέση Ευγενία Ιλουκίεβιτς, η οποία κάνει και τα περάσματα της, έτσι το είπαμε. Με τον Σπύρο τον Μπιμπίλα και την Κάτια την Ταραμπάνκο και τον Ιακώβο τον Μιλωνά. Τώρα λοιπόν που είδα, Μαρίνα, την παράσταση, έχω να σας πω, κοιτώντας σας τα μάτια, γιατί τελείωσαν, ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις στο μέλλον. Ο πρώτος κύκλος. Ο πρώτος κύκλος, σωστά. Αλλά ανοίγει, ως ο νου πω, ο δεύτερος. Συγκεκριμένα, θα είναι τα τρία πρώτα Παρασκευοσάββατα, αμέσως μετά το Πάσχα. Δηλαδή από το Θωμά. Ζωδόκ πηγής. Ναι, έτσι ακριβώς. Παρασκευή, Σάββατο, τρία στη σειρά. Και θα είναι στο θέατρο Αλκμίνη στον Πειραιά. Σε μεγαλύτερο χώρο.
Πήγε εξαιρετικά καλά, ούτως ή άλλως ήταν, όλα ήταν sold out, όλες τις παραστάσεις. Σας λέω λοιπόν, μην το χάσετε. Ίσως το καλοκαίρι να κάνουν και περιοδία, αλλά πραγματικά μην το χάσετε. Γελάς από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, αλλά παίρνει. Όχι στην Πειραιά, στην Πειραιά. Στην Πειραιά, όχι στην Πειραιά. Ναι, δεν ήμουν σίγουρη που είναι. Σε αυτά είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ. Λέω κάτι άλλο, ξέρω, και γι' αυτό λέω κάτι. Στην Πειραιώς, έτσι, όπως στην Πειραιά. Στην κορίστα μου. Στον Γκάζ, κοντά στο τέλος, εντάξει, ναι. Δεν οδηγώ, ξέρω βασικά, δεν... Ναι. Σε αυτά δεν είμαι καλή. Λοιπόν, και γελάς λοιπόν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Τι έγινε, Μαρίνα, δεν σε ενδιαφέρουν αυτά που λέω. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Τα... Ναι, αλλά... Είσαι εδώ? Εδώ είμαι και σ' ακούω. Ωραία. Σου είπα, είμαι σε καπερίεργη κατάσταση. Ναι, και... είμαι και εγώ, ξέρεις, αλλά πρέπει λίγο... Εντάξει, απέναντι μας έχουμε και τους τηλεθεατές μας βλέπουν. Ναι. Λοιπόν, τι... Ακούω εγώ, λες. Έλα, το... Δεν μπορώ, δε... τα αντισταμνικά δεν με πρέπει να... και είμαι λίγο σαν χαπακομένο, σαν... Ναι. Συγγνώμη. Τι να κάνω τώρα, ένα αυτό αναφορικό σχόλιο. Δεν μπορώ. Είναι κόρη του δασκάλου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Τα χάρη με πειράζει. Υποτίθεται κάτι στην είμαστε λέει και σκυλιά. Έτσι, ναι, όχι στις αλλεργίες. Σε όλα. Ναι, δεν μπορώ. Σε όλα είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το αφήνω αυτό εδώ. Και λέω λοιπόν ότι γελάς από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Με όμως αστεία. Με λεπτά χιούμορ. Ναι, πώς τα οποία. Δεν είναι τόσο αριστοφανικού τύπου όσο Μενάνδριου, ο Μένανδος, την κομμωδία, την νεότερη κομμωδία. Λοιπόν, λεπτή, το είναι φύμα. Ακριβώς το έξυπνο χιούμορ. Το πολύ ευφιές. Όχι αυτό και οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Το χοντροκομμένο. Καθόλου υπομονοχία. Καθόλου. Και όχι το χοντροκομμένο, να το πω έτσι, όχι. Αστείο που θα σε. Δηλαδή με λεπτές αέρινες κλωστές. Υφαίνεται ένας υπέροχος ιστός δραματουργικός, ο οποίος σε κλείνει μέσα του, αλλά με έναν τρόπο τόσο, πώς να το πω, ανεπαίσθητο, ώστε όταν εσύ συνειδητοποιήσεις ότι είσαι μέσα σε όλο αυτό, έχει κλείσει γύρω σου, δηλαδή λες, όχι και τώρα και εκεί, πολύ εύστοχα σου περνάει και τα μηνύματα τα οποία θέλει να σου περάσει και είναι ωραία μηνύματα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω περισσότερα, προσπαθώ να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένες ατάκες όπως λένε στο θέατρο, σε συγκεκριμένα στιγμιότητα. Δεν θέλω γιατί σας παίρνω τη μισή χαρά. Αν ήμουν καλύτερη, θα ήθελα να δείξουμε αποσπάσματα, αλλά αυτό δεν θα το κάνω γιατί δεν είμαι ούτε τόσο καλή στο να... ο σύζυγός μου όμως έχει τραβήξει, αλλά αυτά όταν θα έχουμε εδώ και κάποιους από τους συντελεστές, θα τους δείτε, δεν θέλω να το πω περισσότερα, μένουμε εκεί, οι οποίοι με εξαιρετική προθυμία σχεδόν αυτοπροτάθηκαν, δηλαδή σας ευχαριστώ και πάρα πολύ και από εδώ δεν θα πω ονόματα γιατί εντάξει, να είναι και το στοιχείο της έκπληξης στο τραπέζι. Λοιπόν, και λέω λοιπόν ότι όχι απλώς αξίζει τον κόπο, δεν είναι κόπος, να πάτε. Είναι ψυχαγωγία και είναι από τις παραστάσεις οι οποίες και αποδεικνύουν και καταδεικνύουν γιατί το θέατρο είναι και σχολείο. Λοιπόν, παίζουν ακόμα και με τις εκφράσεις του προσώπου, είναι καταπληκτικό. Το κάνουν και, να πω, οι τέσσερις από τους πέντε συντελεστές, γιατί η μία είναι η κοπέλα που βγαίνει στο πιάνο και τραγουδάει. Και ναι, είναι πολύ. Θα τα πούμε, θα παρουσιάσουμε. Συγγνώμη, δεν έχω συγκριτήσει το όνομά της και δεν είμαι και στον χώρο, οπότε μπορεί να είναι και πολύ γνωστή. Είναι εξαιρετική. Άμα γκουγκλάρετε, θα βρείτε το όνομα. Είναι εξαιρετική, θα το βρω μετά, ίσως να το πω. Αλλά πέρα από τον υπέροχο Σπύρο Βιλίλα, ο οποίος ξέρουμε ότι παίζει με το πρόσωπό του, το ίδιο κάνει ο Ιάκωβος Αμιλωνάς, η Κάτια Ταραμπάνκο, και βλέπεις δηλαδή τη μετάβαση από το ένα συνέστημα, από τη μία ψυχολογική και αντίστοιχη συναισθηματική κατάσταση στην άλλη. Τον κάθε χαρακτήρα, η οποία βέβαια λειτουργεί και ως
αυτό το πέρασμα για τον κάθε ένα τους λειτουργεί και ως καθρέφτης για τον άλλον και πολύ γρήγορα και στην ατάκα και στην ανταπόκριση. Οπότε αυτό σε συνεπαίνει. Μπαίνεις μέσα και πολύ αθόρμητα, γίνεται σχεδόν διαδραστικό, δηλαδή απαντάς. Ιδίως αν είσαι και στην πρώτη σειρά. Και η Κάτια η Ταραμπάνγκο και εκείνη καταπληκτική. Και η δική μας, η Τζέσι μας, το ίδιο, δηλαδή. Και πόσο ευρηματικά κάποια σημεία στην παράσταση, αυτά το πέρασμα. Στο σκηνοθετικό. Ναι, και στο σκηνοθετικό. Τίποτα, τίποτα. Τα αφήνω εδώ γιατί αυτά θα τα συζητήσουμε όταν θα έχουμε αυτούς εδώ. Αυτούς τους οποίους θα φέρουμε εδώ. Οι οποίοι θα έχουν. Και θέλουμε να τους φιλοξενήσουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τους το υποσχόμαστε. Λοιπόν. Πάμε από αυτό το θέμα. Ναι, δηλαδή. Το κλείσαμε αυτό τώρα. Γιατί αναφέρθηκα πριν σε θύματα. Για τα θύματα της θρηνοδία, για τα θύματα της Χειροσύμα, του Πολωνού, του συνθέτη. Λοιπόν. Την προηγούμενη φορά που ξεκινήσαμε, είχε γίνει το μακελιό. Ναι. Επέτρεψε μου να το αποκαλύψω έτσι. Εμείς είχαμε μιλήσει για προβοκάτσια. Είχε γίνει, μόλις είχε γίνει το απόγευμα και το βράδυ είχαμε εκπομπή. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αναφορά για τη βία και για όλο αυτό. Δικαιωθήκαμε ότι πρόκειται και για προβοκάτσια. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, εμείς είπαμε ότι. Δηλαδή, περιμέναμε ότι. Κάτσε να δεις και μέχρι τέλους. Οι δικές σου πληροφορίες λένε και κάποια άλλα πράγματα, αλλά τα αφήνω εδώ πέρα γιατί. Άκουσα έναν διεθνό λόγο προχτές. Στη Δύση, έτσι την ακούω, καθίσω να ακούσω. Πρόλαβα ένα απόγευμα. Και έλεγε ότι αυτά. Ανέλαβε την ευθύνη ο Ίσης, έτσι. Ο Άισης. Και είπαν ότι αυτά τα άτομα που πραγματοποίησαν την εκτέλεση των αθώων. Ανθρώπων, μπορεί να είναι και σε στελέχη κάποιων παρακλαδιών του ISIS. Το ISIS κάπα. Προς την ναι. Και ότι, αλλά τους προξένησε φοβερή εντύπωση ολονών το πόσο εύκολα μπήκανε, το πόσο εύκολα βρήκαν όπλα, από εκεί που δεν περνάει μίγα. Ακριβώς. Δεν περνάει μίγα. Σας το είχα πει, συγγνώμη, το είχαμε πει από αυτή την εκπομπή, εγώ με ακούλπα, και περάσανε από άλλες, από Τουρκία, περάσανε από άλλες χώρες. Μείνανε στην Μόσχα, βρήκαν τα όπλα μέσα στο χώρο, ήταν κρυμμένα τα όπλα μέσα στο χώρο του πολιτιστικού κέντρου του Δημοτικού Θεάτρου, δεν ξέρω τι ήταν αυτό ακριβώς. Ξέρετε, στην Μόσχα. Και εκεί λέει δεν περνάει ούτε κουνούπι έτσι, αυτό τα πάντα. Το είπε ο διεθνολόγος μετά από ναι, εμάς, ναι, 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 εγώ το είπα μία εβδομάδα πριν. Και μάλιστα φοβερή πάλι εντύπωση έκανε ότι πώς τους πιάσανε στα σύνορα με πρέπει να προλάβουν να πάνε εκεί πέρα μετά από το μακελιό και φύγαν κτλ. Όταν και τα σύνορα με την Ουκρανία δεν είναι πολύ κοντά στο Μόσχα, έτσι. Ναι. Και όταν δίπλα υπάρχει τη Λευκορωσία ναι. και. Και ας πούμε κάπου βρωμάει κάτι ότι μπορεί να μην είναι αυτό που φαίνεται. Να πω εγώ που ξέρω. Να πω για θηριωδίες ότι ακόμη και που τους συλλάβανε. Και το έκοψαν τα αυτοί και αυτό, γιατί αυτή είναι, λοιπόν, αυτή είναι η αναλώση. Να θυμάστε ότι από το NSTV Live ακούτε πράγματα τα οποία θα ακούσετε μετά. Έχω ξαναπεί, δεν είμαι γραφική, είμαι περιγραφική. Δεν είμαι κινδυνολόγος, είμαι γνώστης. Και ρισκάρω κιόλας. Μην την προσεχέσω. Ναι, ακούγεται, συγγνώμη, το κάνω αυτό, ναι, είμαι αντιτηλεοπτική. Αλλά το ξέρω ότι είναι παρακινδυνευμένο να μιλήσω ελληνικά, αλλά το τολμώ. Εντάξει. Όταν λες την αλήθεια θέλει και τόλμη, θέλει παρησία, αλλά μετά λόγο και επιγνώσεως λόγου το κάνω. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ, θα δείτε τις εξελίξεις. Εμείς 142 επίσημα ναι. Στον ναι, γιατί κάποιοι... Λεπρών, κάποιοι υπέκυψαν και στα τραύματά τους, γιατί υπήρχαν πολύ σοβαρά τραύματα. Τώρα μετρώει η γλώσσα μου, μετρώει και το χέρι. Να πω κάτι ακόμα, αφού έχω ανοίξει εγώ τον ασκό του αιώλου έτσι κι αλλιώς, λοιπόν. Καλώς να φτάσω τώρα, κάνω μια βόμβα για γλώσσα στο σπίτι. Λοιπόν. Μένω σε εσόγιο, παιδιά. Λοιπόν, θα σας πω τα εξής. Ο Πούτιν είναι 71 στα 72 κατέφη. Συγκεντρώνει στρατό και τον εξοπλίζει. Τα μεγέθη είναι δυσθεώρητα. Είναι ένας στρατός ο οποίος αριθμητικά μου αναφέρθηκε, δεν θα πω περισσότερα. Σας λέω όμως ότι είναι πολυπληθέστατος. Γιατί νομίζετε ότι τον συγκεντρώνει, τι να τον κάνει. Είναι ούτως ή άλλως μεγάλος,
τι είχαμε, τι χάσαμε. Αυτό μου μεταφέρθηκε. Mm. Το λέω έτσι όπως μου μεταφέρθηκε εμένα, τις δικές μου πηγές. Mm. Και ετοιμάζεται. Και η Γερμανία και η Αμερική έχουν καταλάβει. Επίσης, είδες για την υποσαχάρη Αφρική ότι γίνεται μια αναδίπλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τίποτα δεν είναι άσχετο, όλα είναι αλληλένδετα. Αυτή δεν είναι μια πολιτική εκπομπή με τη στενή του όρου έννοια, είναι όμως με την ευρεία του όρου έννοια. Λοιπόν, δεν θέλω να σας τρομάξω, θέλω να σας ενημερώσω, να σας προειδοποιήσω. Συγγνώμη αν έχω χρησιμοποιώ πρώτο ελληνικό, αλλά δεν θέλω να έχεις εμπλοκή σε αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν μια τελευταία πληροφορία που μου δόθηκε λίγο πριν έρθουμε εδώ. Πολύ φοβούνται, δηλαδή ετοιμάζει επίθεση στην Εστονία. Θα σας πω κάτι, το παραδέχτηκα και σας το λέω καιρό και σας το έχω πει και από τη σελίδα μου. Δεν θα σταματήσει στην Ουκρανία. Λοιπόν, η επόμενη είναι η Πολωνία. Εντάξει, στην Πολωνία γίνονται διάφορα. Δεν μπορώ να επεκταθώ. Γίνονται διάφορα. Είναι σε μια, δηλαδή, ναι, η αλλαγή κυβέρνησης είναι, δεν ήταν προς όφελος, δεν είναι προς όφελος του πολωνικού λαού, γιατί καταστατηγούνται κάποιοι μόνοι, καταπατράτε το σύνδεο. Δεν θέλω να επεκταθώ, το αφήνω, γιατί σε αυτό είμαι και εγώ λίγο της πιο ευαίσθητη, γιατί για μένα πλέον είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Και αφού μιλάμε για πατρίδες, ας πάμε και στη μικρή ιδιαίτερη πατρίδα μας. Απόψε ήταν πιο πολύ το εκ παραλλήλου και όχι το φωλέγανδρος, για να πούμε μετά για τα θύματα, γιατί είχαμε και τις δύο δικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν, αφού αναφερθήκαμε και στον εορτασμό της 25ης, είδα κάτι το οποίο στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι άστοχο, στη χειρότερη είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω τίνος ήταν η φαϊνή ιδέα, ποιος ήταν ο ηθήνων νους, ο οποίος επέτρεψε να παρελάσουν δίπλα στη σημαία. Θα το πω έτσι όπως είναι. Δεν ξέρω αν θα σας φανεί βαρύ ή ελαφρύ, δεν με απασχολεί, είναι αντικειμενικό. Αυτές οι ανεκδιήγητες ενδυμασίες, τα ρούχα αυτά από κριάτικου ή καρναβαλικού τύπου, τα οποία δεν παραπέμπουν πουθενά σε καμία, φορεσιά, σε καμία παραδοσιακή ελληνική φορεσιά, πόσο δε μάλλον της Φολεγάνδρου. Εγώ να πω τώρα ότι αν θέλανε, όπως δανειστήκανε φορεσιές παραδοσιακές για κάποια φωτογράφηση, για κάποια... Ναι. Γιατί δεν ζητήσατε από τον κύριο Κατρακούλη να σας πει, σας το προτείνω να εδώ. Ναι. Έχετε ανθρώπους, πολύς, αφού πολλά σχολεία νοικιάζουν ενδυμασίες παραδοσιακές και παραλάβουν λοιπόν, δεν έγινε πρώτη φορά αυτό που γίνεται. Πέρα λοιπόν από αλλά το τίποτα. Πέρα από το ακαλέσθητο του πράγματος, μάλλον το λανθασμένο του πράγματος, το έολο ιστορικά ανυπόστατο, χωρίς έγισμα, ανυπόστατο, θα σας πω ότι ήταν και ακαλέσθητο, διότι, και μετά θα πάω πάλι στο ιστορικό κομμάτι, γιατί το συσχετισμό με τη φορεσιά της Φολεγάνδρου. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να φοράς ποκάμισο με τσέπι αντρικό, επειδή και καλά είναι, δεν είναι το χρωματικό μόνο κομμάτι, το οποίο είναι και τελείως... Δεν διαθέτουν, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο... Ωραία, δεν το φοράς καθόλου, Μαρία. Ναι. Και οπωσδήποτε δεν πας δίπλα στη σημαία. Στη σημαία υπάρχει ένας συμβολισμός, μάλλον δεν ξέρω τι συμβαίνει στο νησί μας. Οι θήνοντες, περίμενε, δεν ξέρω πού να απευθύνω τον λόγο μου. Στη νέα δημοτική αρχή, γιατί προηγούμενη δεν το είχε επιτρέψει. Σε κάποιους εκπαιδευτικούς τι συμβαίνει. Δεν ξέρετε ή δεν νοιάζεστε. Γιατί αν δεν ξέρετε είναι κακό. Αν δεν νοιάζεστε είναι χειρότερο. Και στις δύο περιπτώσεις ρωτήστε να μάθετε. Δηλαδή, δίπλα στη σημαία, στο υπέρτατο σύμβολο, για εμάς, για κάποιους από εμάς, τους πολλούς θέλω να πιστεύω, Μαρίνα, και το τονίζω και έχω λόγους για τους οποίους το τονίζω, η σημαία είναι το ιερότερο σύμβολο. Μαζί με το σταυρό, μετά το σταυρό και μαζί με το σταυρό. Εγώ εδώ είπα, δική μου ευθύνη, δική μας εκπομπή, λέω ναι, είναι δικές μας οι προσωπικές απόψεις, ούτε δεν θέλω να τις εμπιστευτείτε, όχι, προς Θεού. Εδώ μιλάνε η Φωτεινή και η Μαρίνα Καριστινέου, η Μαρίνα και η Φωτεινή Καριστινέου. Συγγνώμη, πρέπει να προτάξω σε ένα και αυτό που είπα, η Μαρίνα και η Φωτεινή Καριστινέου, λοιπόν. Αλλά μπαίνω μπροστά, βάζω τον εαυτό μου μπροστά, γιατί εγώ τώρα έχω τον λόγο.
Λοιπόν, στη σημαία λοιπόν δίπλα, στο υπέρτατο σύμβολο, μαζί με το σταυρό, το ξαναλέω, μπαίνουν άλλα σύμβολα. Η φορεσιά, η παραδοσιακή, κάτι συμβολίζει. Και αν σκεφτούμε ότι κάθε φορεσιά του κάθετος έχει και κάποια σύμβολα πάνω. Λοιπόν, και επειδή είπαμε δεν είναι μόνο μια φούστα, μια μπλούζα. Όλα κάτι με ένα κόπο και από το κεφαλοδέσιμο, όπως λέγονται. Και για το κεφαλοδέσιμο. Μέχρι τα στολίδια που έχουν απάντηση όλα. Και για να μην βρεθώ υπόλογη. Και... Λοιπόν, το 2012, όταν πήγαμε να χορέψουμε στη Σύφνο και πήρα εγώ από τον Δήμο Δάφνης Ημιτού, από το Βυστιάριο, κάποια κομμάτια για να συνθέσω μια ενδυμασία, μια φορεσιά. Ήταν μια συγκεκριμένη ενδυμασία, δεν θα πω περισσότερα. Συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη. Δεν ήταν σφολεγάνδρο να το πω. Δεν ήταν σφολεγάνδρο. Παρέπεμπε σε παραδοσιακό, δεν ακριβώς. Όχι, όχι. Ήταν συγκεκριμένη περιοχή. Δεν θα πω Μαρίνα, ας ψάξουν το βρουν. Τι θα τους δώσουμε έτοιμα, ποια περιοχή. Ήταν. Και είχα δέσει και το μαντίλι, αλλά όχι με τον τρόπο αυτόν τον οποίο είδα. Τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβα τι ήταν. Δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή το πάνω με το μεσαίο και το κάτω καμία σχέση. Εάν τώρα πρέπει να πάμε και στο θέμα φολέγανδρος, σας λέω ότι όχι απλώς δεν έχει καμία σχέση. Ούτε χρωματικά, στην γάμα τη χρωματική δεν είναι, στη χρωματική μας παλέτα δεν εμπίπτει. Αυτά δεν είναι χρώματα της δικής μας φορεσιάς. Και έτσι για να σας δώσω ένα το τυράκι λίγο, να σας πω ότι επειδή πλέον πήρα και τιμές, μία αντρική και μία γυναικεία φορεσιά δική μας, φιλική τιμή, 1000 ευρώ. Τα δύο, τα δύο σύνολα. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόση δουλειά και η γυναίκα η οποία μου είπε αυτή την τιμή είναι γιατί έχουμε και μία σχέση. Λοιπόν, καταλάβατε πόση δουλειά έχει και θα έχει. Και δεν λέω ότι η γυναίκα η οποία έραψε αυτά, αυτές τις φούστες δεν είναι άξια και ικανή, γιατί ξέρω άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά. Και άλλο. Και ναι. Για στα χέρια τη τέλο τέλο για αυτό. Περίμενε. Αυτό που έκανε, λοιπόν. Είναι άλλα τα πατρών. Είναι... Και δεν έχει την εξειδίκευση. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτές οι φούστες. Τι. Η φούστα θέλει και μία κίνηση. Δηλαδή, αν ήταν όλοι να ράβουν παραδοσιακές ενδυμασίες, θα άραβε η κάθε μοδίστρα. Καμία σχέση. Υπάρχουν ειδικές μοδίστες. Εξειδικευμένες μάλλον. Μοδίστες ακόμη και στα πατρών έχουν φωνές και, ναι, και στα φασόν και στα πατρών και σε όλα για να γίνουν τα σωστά για να βγουν δηλαδή, στα σχέδια. Στο εργαστήριο αυτής της συγκεκριμένης γυναίκας πήγα και χαθήκαμε. Είδαμε από εδώ και από εκεί. Και να πω και άλλη μια φορά ότι οι φορεσιές οι οποίες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φερόμενες ως της φολεγάνδρου δεν είναι, το έχει παραδεχτεί και το ίδιο το άτομο το οποίο τη μία την δόρισε και σε αυτό το μουσείο και το άλλο στην γραβούρα είναι ένας εξευρωπαϊκός. Υπήρχε αυτή η τάση ναι, να εξευρωπαϊζονται. Μοντέρνα. Γιατί είναι, ναι. Πώς σήμερα παίρνουμε στη. Α, λοιπόν, θα κάνω αναφορά στην Γιάννα Δασκαλάκη Αγγελοπούλου. Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Ναι. Θυμάστε ότι όταν γιορτάσαμε τα 200 χρόνια πήρε στοιχεία από την Αγγελία. Κάτι τέτοιο συνέβαινε εκεί το 17ο, 18ο αιώνα. Ναι, στις γραβούρες το βλέπουμε σήμερα. Και στις δικές μου τις πηγές που έχω ανατρέξει, έχω δει, ξέρεις εσύ που και με ποιους και okay. Λοιπόν, οπότε, στο διατάφτα. Μπορείτε να τις φοράτε στα γλέντια, στα πανηγύρια, στις αυλές σας, στις φωτογραφίες σας. Ό,τι έχει να κάνει με πατρίδα, σημαία, σύμβολα, αυτά, ούτε καν. Και τα λέω από εδώ, καλά, περιττώ να σας πω ότι με πήραν άνθρωποι του χώρου και μου λένε τι είναι αυτό. Κάποιος μου είπε, έγραψε τη φορεσιά και είναι αυτό. Δεν μου έσυχε και σπίτι για ό,τι είχαμε. Βέβαια. Και τους εξήγησα και βρέθηκα κατά κάποιον τρόπο να απολογούμαι εγώ και να εξηγώ σε ανθρώπους που έχω. Που. Γιατί με ξέρουν ότι έχω κάνει όλη την κίνηση Μαρίνα και ότι έχω βάλει... Και καλά τι είναι αυτό που μας είναι αυτό. Έφτιαξες. Μου είναι, αυτό έφτιαξε μου. Λέω, άλλο μας είχε πει ήδη. Και τους είπα όχι. Άσε που τα χρώματα είναι τελείωσε. Εκτός. Τα κοψίματα, τα σχήματα, οι αναλογίες, καλά θα μιλήσω για τη ράφτη. Λοιπόν, αυτό και να περηφανεύεστε ότι ράφτηκαν μία νυχτή τώρα. Αυτό και από μόνο του, ξέρετε, αποδομή και αποδυναμώνει και την προσπάθεια. Δηλαδή τα ακούνε του οι άνθρωποι που και λένε, α, καλά, τις ξεπέτας. Παρόλο που εμείς ξέρουμε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι πάρα πολύ άξια. Μα δεν είναι δυνατόν να ράφουν μία νυχτή. Δηλαδή δεν λέμε αυτές και σου λέμε,
μας τα ζήτησε και σε μια νύχτα να φτιάξουμε. Δεν μα δεν ζητήθηκαν να αποκάνουν σε μια νύχτα να φτιαχτούν. Ναι, και επειδή, ναι, και επειδή και ξέρει ποια είναι εκείνη, όταν της είπα ότι μα τι κάνατε, τι μου είπε, έγινε μια αρχή. Σε αυτά τα πράγματα δεν γίνεται μια αρχή και πάμε σε μια μέση και σαν τέλος. Είναι ολοκληρωμένο από την αρχή. Όχι, έγινε μια αρχή, τώρα φτιάξαμε μια φούστα, συγγνώμη λίγο, μετά ένα βάζουμε και το πουκάμισο, άλλο και το κεφάλι. Να πω και κάτι άλλο. Τέλος τέλος, αν θέλω να. Σας τα ακυρώνω όλα. Και όχι εγώ, συγγνώμη, ως Φωτεινή Καριστινέου, ως ερευνήτρια, η οποία έχω κάνει και όλη τη δουλειά, η οποία έχει ελεγχθεί, έχει πιστοποιηθεί, δεν μου δόθηκαν τα πνευματικά δικαιώματα έτσι. Δηλαδή, μου είπαν το OK. Το είδαν. Yeah, OK, το εντάξει, το όλα. Ακόμη και έτσι όμως να είναι τώρα, αν θες να κάνεις μια τέτοια κάτι για κάποιο λόγο που δεν μπορείς να το ολοκληρώσεις, λέξω αυτό το κάτι που θα ξεκινήσει, κάτι σωστό. Ναι, να πω και κάτι. Ναι, ναι, τώρα είναι αυτοαναφορικό σχόλιο. Το να παρακάμπτεται κάποια άτομα έτσι πεισματικά, αιμονικά σχεδόν, θεωρώντας ότι κι εσείς γνωρίζετε ή μπορείτε να τα κάνετε, και απευθύνομαι σε αυτούς οι οποίοι προέρχονται. Είμαστε όλοι για όλα. Θα σας πω ότι εσάς εκθέτει, εσάς οι οποίοι τα κάνετε, και θα ήταν σαν εγώ να πω όχι, εγώ θα πάω και θα φτιάξω τυρί μόνη μου. Εγώ θα φάω το τυρί, θα φτιάξω. Ή θα πάω να φτιάξω. Το θέμα είναι τι θα φτιάξεις. Τι θα είναι αυτό που θες να φτιάξεις. Ναι. Και προς Θεού, δεν λέω ή ότι συγκεκριμένη γυναίκα. Και τι κάτι να πω και την καλύτερη να την ονομάσω, ποια είναι, γιατί είναι πολύ. Όχι. Είναι πρώτη μας ξαδέρφη, ξέρει λοιπόν. Αυτή η γυναίκα, εάν είχε τα πατρών, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ καλό. Βέβαια, μαθαίνοντας, μαθητεύω, έτσι. Μαθητεύοντας, όπως λέμε, δίπλα σε μια επιμήνυση. Γιατί. Συγγνώμη, να μιλάω σε μια άνθρωπη ώρα. Ναι. Η γυναίκα. Εξετέλεσε, τη ζήτηκε κάτι και έκανε αυτό που ήξερα να κάνει πάρα, πάρα πολύ καλά. Δεδομένων των συνθηκών και κινουμένων των αναλογιών. Η ευθύνη είναι σε αυτούς που είχαν πρωτοβουλία να το κάνουν και δεν το οργανώσαν σωστά και δεν το. Τι είναι αυτό. Και δεν ζήτησαν μια πληροφορία. Τέλος, τέλος, αν είχαν ένα διακαή πόθο να φτιάξουν τις στολές της φορεγάντων της Ράπης. Τις φορεσιές της φορεγάντων της Ράπης. Πώς να τις φτιάξουν, Μαρίνα, αφού δεν ξέρουν ποιες είναι. Αυτό ακριβώς. Θα πρέπει να απευθυνθούν σε εσένα που ξέρεις ποιες είναι. Να πούν, ξέρεις, θέλουμε, μπορείς να μας βοηθήσεις να τις ράψουμε, μας δώσεις τουλάχιστον να ράψουμε τις σωστές. Ναι. Αλλά για να μην μακρηγορούμε, να τελειώσουμε με αυτό, κοίταξε, και εδώ ακυρώνουμε και κάτι άλλο. Γι' αυτό και εμείς οι δύο δεν θα μπορούσαμε ποτέ να, να ενδιαφερόμαστε για κάτι το οποίο δεν έχει καμία αξία, ούτε χρηστική ούτε άλλη, το λέω για κάποιες κατηγορίες εις βάρος μας. Διότι εμείς γνωρίζουμε ποιο είναι το αυθεντικό και πώς είναι. Είναι ποτέ δυνατόν να μπούμε σε περιπέτειες για κάτι το οποίο είναι άνευ λόγου αξίας και σημασίας. Όχι, νομίζω, κανείς δεν το έκανε σοφόν άνθρωπος. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτό το θέμα. Το αφήνουμε. Και πάμε τώρα. Γιατί όταν θα έρθει εδώ η Τζέισι Βουκίβιτς, θα πούμε και κάποια πράγματα για τη φορεσιά. Τόσο όσο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί είχαμε πολύ σημαντικές αποφάσεις. Πάρα πολύ σημαντικές. Και να κάνω και ένα σχόλιο. Να κάνεις. Αυτό που για την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από την πρόταση που έκανε η εισαγγελέα στην περίπτωση της 12χρονης από τον κορονό, πέσανε όλοι, βγήκαν και λέγανε «Α, η ελληνική δικαιοσύνη». Yeah. Όμως, ευτυχώς, η τακτική δικαστές και η ένορκη, ομόφωνα, όχι κατά πλειοψηφία και στην περίπτωση της Πάτρας ήταν ομόφωνη. Ομόφωνη. Στην περίπτωση στην άλλη του κορονού ήταν κατά πλειοψηφία. Όχι μόνο δεν ασπάστηκαν την πρόταση της εισαγγελέως, αλλά έκριναν ένοχο τον βασικό κατηγορούμενο. Για όλες τις κατηγορίες, ναι. Την μίας. Ξέρεις, θα πω κάτι εδώ. Τέτοιες αποφάσεις... Και αθώς ήταν ναι. Ίσως δεν ήταν τυχαίο ότι όλο το διάστημα τα παιδιά ήταν κοντά της ναι. Και την υποστήριζαν. Ίσως ξέραν κάτι που δεν βγήκαν παρά έξω. Γιατί και εμείς, ο κόσμος δεν ξεκινά από το θέμα του εκβιασμούσων. Να πω κάτι, ότι κάτι τέτοιες μέρες πραγματικά με κάνουν χαίρομαι για το ότι επέλεξα νομικές σπουδές. Αλλά όλη η προηγούμενη διαδικασία, όλο αυτό το ψυχοφθόρο ήταν ο λόγος ο οποίος με όθησε στο να κρατηθώ μακριά. Δηλαδή, μετά, δηλαδή, να μην είμαι μάχημη, να μην γιατί είναι ψυχοφθόρο. Αλλά με κάνει περήφανη, γιατί είμαι και από την άλλη πλευρά,
και η μία απόφαση και η άλλη, γιατί τελικά η ελληνική δικαιοσύνη ούτε τυφλή είναι, ούτε κουφή, ούτε μουγγή. Και όπως αυτό μας το είχε πει ένας καθηγητής μας στη νομική, στο Δημοκρίτιο. Και πριν έχει αλλάξει και προσέγγιση στον ερώτημα. Ο Δασκαρόλης, να τον αναφέρω, φαντάζομαι, ίσως πρέπει να δεν ξέρω να κάνει μαζί μου άνθρωπος. Τον έχεις καθηγητή, πόσο χρόνο ήταν? Στα μάτια μου ήταν ήδη μεγάλος, ήταν άσπρο μάλλον, δεν ξέρω. Αυτό είχαν κάνει. Ναι. Τον πρώτο. Νομίζω Γεώργιος Δασκαρόλης, έτσι. Θα το βρω εγώ κανένα. Γεια σας. Έτσι για το... οικογενειακό δίκαιο μας έκανα. Λοιπόν, Ιωάννης, όχι. Μπορείς και Ιωάννης, δεν θυμάμαι. Να, τώρα... Ιωάννης ή Γεώργιος, δεν θυμάμαι. Επιτομή οικογενειακό δικαίω. Αυτό. Έχεις που το βρήκα από το βιβλίο, θα το... Λοιπόν, συνέχισε. Τον δίκες. Η Μάνης τελικά ήταν και ο Γεώργιος, αυτό που είπα. Αυθινό ήταν το βιβλίο τότε. Το βλέπω πάμφθινο. Τι είπα, είναι... 80 ευρώ για να το αγοράσει αυτή, Παναγία. Ναι, είναι τιμητικό για μένα, διότι έχω το βιβλίο του. Το έχουμε. Έχουμε το βιβλίο του οικογενειακού δικαίου μας. Ήταν άλλο εκείνο το οποίο είχαμε στο Ιωάννης. Ιωάννης. Δεν σου είπα γι' αυτό, εσύ μου πες Γιώργη και λέω Ιωάννης. Με τα γυαλάκια του, έτσι ένας άνθρωπος μιλήχιος, πολύ πολύ γλυκός. Ήταν άλλο το εγχειρίδιο, θα λέγαμε σήμερα, του Πανεπιστημίου στο Δημοκρίδιο, αλλά εκείνος μου είπε, παιδιά μου, εγώ όμως θα ήθελα να έχετε τις δικές μου σημειώσεις. Εδώ έχει και ένα Γεώργιο Δασκαρόλη, μάλλον αυτό είναι. Μήπως, ναι, δεν θυμάμαι ο Ιωάννης Γεώργιο, γιατί σου λέω γιατί. Μήπως λοιπόν, Γεώργιο, γιατί. Μπορεί. Λοιπόν, θα σου πω, άμα έχει. Οικογενειακό έκανε. Ναι, οικογενειακό δίκαιο. Ναι. Ναι, αστικό, οικογενειακό συγκεκριμένο. Το ένα από τα πέντε αστικά. Ήταν γενικές αρχές. Οικογενειακό, πληρωμικό, πράγματο. Κληρονομικό. Αυτό ήταν οικογενειακό. Μέχρι το ναι, τώρα τι λέω τα δικά μου. Λοιπόν, και πηγαίναμε στο γνωστό εκδοτικό οίκο, ξέρεις, να τα πάρουμε και, και μας έλεγε... Είπες, το σάκουλας ήταν για την νομική. Σωστά, τι, αυτό. Έχουμε φάει τα χρόνια μαζί. Λοιπόν, και μας είχε πει αυτό. Η ελληνική δικαιοσύνη, παιδιά μου. Και δεν μας έλεγε, ξέρεις, δεν μας έλεγε κύριοι συνάδελφοι, σπάνια, παιδιά μου, δεν είναι ούτε τυφλή. Έλεγε η ελληνική δικαιοσύνη όμως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ούτε τυφλή, ούτε κουφή, ούτε μουγγή. Αργή, αλλά είναι εκεί. Αυτό πριν αργή, αλλά θέλεις μόνη. Να τα λοιπόν. Και ίσως αργεί γιατί θέλει να κάνει διεξοδικά τον έλεγχο και να είναι περιστατωμένος και έρευνα και όλα αυτά. Πολύ σαφή. Έτσι λοιπόν, για να κάνουμε και ένα κύκλιο σχήμα, γιατί πριν αναφερθήκαμε στη σημαία, κάποιοι, το έγραψα σήμερα και στη σελίδα μου, οι οποίοι έσπευσαν να πετάξουν στα σκουπίδια την ελληνική σημαία, ανεπίτρεπτο, γιατί αν για εσάς δεν είναι τίποτα, για μένα τα πάντα όπως εγώ, δεν καταφέρομαι, εγώ, όποιος εγώ, δεν καταφέρομαι εναντίον των δικών σας συμβόλων, αγαπητών, οικείων, προσφυλών, προσώπων, πραγμάτων, ιδεών, πείτε ό,τι θέλετε όπως θέλετε, έχω την αξίωση και εσείς να σέβεστε τα δικά μου. Και δεν σημαίνει ότι η σημαία είναι η δικαιοσύνη. Η σημαία είναι κάτι άλλο. Μία από τις εκφάνσεις είναι η δικαιοσύνη. Της ελληνικής υπόστασης, της ελληνικότητας, του ελληνικού κράτους, πώς θέλετε να το πω, με όποιον τρόπο θέλετε να το πω. Οπότε, η σημαία στα σκουπίδια, όπως είπα και σε κάποιο πρόσωπο, μήπως τώρα θα πρέπει να πάτε να την πάρετε από τα σκουπίδια, να την πλύνετε και να την προσκυνήσετε κιόλας και να ζητήσετε συγγνώμη και από εμάς. Τι έχετε να πείτε τώρα. Λοιπόν, απριόρι ό,τι γίνεται, είναι παρακινδυνευμένο εκ των προτέρων. Ναι, δεν ήταν ορίστηκε από φυσικά. Η πρόταση ενός ανθρώπου που δεν ξέρουμε γιατί την έκανε αυτή την πρόταση. Αποστεριόρι. Εκ των υστέρων. Ναι. Έτσι, και εκ του αποτελέσματος. Υπόθηκε ότι μπορεί να έγινε γιατί
χρηματίστηκε. Μπορεί να γίνει γιατί απειλήθηκε. Πολλά μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, μπορεί να ήταν η προσωπική τη άποψη και ο άλλο έτσι φυσικά. Αυτό. Φυσικά. Αλλά ένας... δεν είναι, αυτό δεν, δεν είναι όμω ότι είναι το η απόφαση του δικαστηρίου. Οι προτάσεις, ο εισαγγελέας, ο εισαγγελέας του εισέδρας κάνει πρόταση. Προφανώς. Η έδρα αποφασίζει με την συνόλου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το ένα μέλος δεν είναι όλο το σώμα. Γι' αυτό λέμε σώμα. Όπως και άλλες φορές ο εισαγγελέας έχει κάνει εισήγηση για την αυστηρότερη των ποινών. Συνήθως, ναι. Ναι, έχει πιο, ναι. Και η έδρα και το δικαστήριο αποφασίζουν τελείως διαφορετικά. Δεν είναι... απόλυτα ένα από το άλλο. Θα την εφεσιβάλλουν την απόφαση. Όλοι οι έχουν δικαιώματα στην έφεση, αλλά δευτεροβάθμια μπορεί να γίνει. Αλλά ναι, και η για τη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση της Πάτρας έχει δρομολογηθεί και κρίνει και η δεύτερη δίκη είναι ανεξάρτητη. Ναι, ανεξάρτητη με τη διαφορετική λιθογραφία κλπ. Εδώ οι γνώμες, οι απόψεις διήστανται, δηλαδή κατά πόσο η μία απόφαση θα επηρεάσει την άλλη. Και σε ποιο βαθμό, άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Εγώ προσωπικά δεν το επηρεάζω. Δεν θα να πάρω θέση, ναι. Όταν υπάρχει ένα διαδικάσιο. Κοίταξε. Κάνει το πρώτο, αρχίζει και επηρεάζει. Δεν ξέρω τώρα καλώς θα βέβαια, δεν ξέρω τα στοιχεία. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έχει να κάνει με τα στοιχεία και με τι αποδείξει. Ήταν μια δεμένη υπόθεση, ενώ οι άλλοι δεν είχαν τα σώματα. Κατάλαβες, λειτουργήσε το τελευταίο παιδί ως ξεσκέπασμα, αλλά. Αλλά τα προηγούμενα, ναι. Ναι, τέλος πάντων, ας μην περάσουμε. Χαρά στην καρδιά, τέλος πάντων. Όπως και να έχει, να σας πω κάτι. Τι σημαίνει το ένα ναι και τα άλλα δύο όχι. Κανένα. Από τα δηλαδή, δεν θα κάνει πιο βαρύ το έγκλημά της ηθικά το ότι θα είναι τρία παιδιά από το αν ήταν μόνο σκόλεις τα παιδιά της τέλος. Το παιδί της το ένα, σίγουρα. Οπότε... είναι λέει το σύνδρομο Μιχάουζεν, το ξέρεις, όχι είναι, όχι λένε, είναι και είναι αυτό το αιμονικό. Πάντως ήταν λέει απόλυτα ψύχρεμη, δεν είναι κατά και όταν της λέει η έδρα ότι μπορείτε να ασκήσετε έφεση και λέει το έχω κάνει ήδη. Άρα ήταν έτοιμο να πληρώνω. Ναι. Ναι, δεν είναι ο σύνδρομο Μιχάουζεν. Θεωρείτε ότι δεν έκανε τίποτα. Και χειραγωγείς και διαχειρίζεις τα πράγματα έτσι ώστε να τα φέρεις εκεί που θέλεις, ώστε να έχεις τον ήχο, να τραβήξει την προσοχή εν πάση περιπτώσει. Ναι, στο επίκεντρο. Και μετά λειτουργήσε. Δηλαδή, ως ένα σημείο ήθελε να έχει την προσοχή του συντρόφου, συζύγου πρώην, και μετά να τον εκδικηθεί. Αμύδια, ναι. Αμύδια, ναι. Πέρυσι μελετούσα τη μύδια, είχα, ναι, παρουσιάζω. Δηλαδή, δεν είναι αυτό, πραγματικά, εάν σας φέρω εδώ να κάνουμε την προσωπικότητα της μύδιας, έτσι, το χαρακτήρα κτλ. Και λέμε τώρα, πού έχουμε φτάσει στην κοινωνία. Η μια μάνα να σκοτώνει το παιδί της, ναι. Αν όχι τα παιδιά της. Ας μείνουμε στην απόφαση. Ναι. Ναι. Ο άλλος να παίρνει ένα κοριτσάκι 11 χρονών, γιατί 11 ήταν όταν ξεκίνησε, 3,5-11, και να το προωθεί στην πορνεία και στην συνέβρεση με μεγάλους άντρες, ενήλικες. Και, και αυτός νομίζω είναι και πατέρας, δηλαδή... Αλήθεια. Αν αυτό συνέβαινε στο... Δηλαδή, να το, τώρα παιδί, θα λαϊκίσω, ναι, θα, γίνεσαι... θα ξεκάω και θα πω... Αν συνέβαινε αυτό στο παιδί του, από στα μαγουτσία, θα μιλούσε για συνένεση και μα μου φάνηκε μεγάλη... Όχι, βέβαια. Και είμαι ερωτευμένος και βλακής. Ναι. Πώς είσαι ερωτευμένος. Λοιπόν. Και να σου φάνηκε μεγαλύτερα, αφού ήταν στη γειτονιά το παιδί, δεν ήξερες ότι δεν είναι τόσο χρονών. Πολύ την έχουμε πατήσει και λέμε μου φαίνεσαι δεν, μεγαλύτερος και μου φαίνεσαι μικρότερος. Δεν υπάρχει. Απλώς δεν. Ο τέμπορα ο μόρες. Ο κερίο ήθη. Έτσι ήμασταν, έτσι ήταν πάντα και δεν γινόντουσαν γνωστά τα γεγονότα, γιατί παντού τα πάντα εγώ θα πω ότι και παλιά μπορεί να υπήρχε τέτοιες περιπτώσεις. Ή τα τελευταία χρόνια έχει ξεφύγει το πράγμα. Κοίταξε, πάντα υπήρχε. Αν με ρωτάς αν υπήρχε η παθογένεια αυτή, πάντοτε. Απλώς, και να σου πω και το άλλο βέβαια. Ήταν κάποιες εποχές στις οποίες λειτουργούσαν άλλοι κώδικες, υπήρχαν άλλοι κώδικες. Δηλαδή, μια πατριαρχική κοινωνία, ας πούμε, στην Πελοπόννησο. Ναι, στα χωριά. Υπάρχουν και σειρές τηλεόραση, τώρα βλέπετε τη συγκρία, ας πούμε. Λοιπόν, το να μην υπάρχει, και όχι μόνο, θέλεις να το πω και από την αρχαία Ελλάδα, εσύ που με βοηθάς γιατί δακτυλογράφει η Μαρίνα, υπαγορεύω εγώ, γράφεις εσύ.
Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά ότι ακόμα και στην αρχαία Σπάρτη, όπου η γυναίκα είχε μια θέση διαφοροποιημένη σε σχέση με εκείνη της Αθηναίας, τέλος πάντων, πιο αναβαθμισμένη, με περισσότερες ελευθερίες, γιατί ήταν τέτοιο το καθεστώς. Λοιπόν, ακόμα και εκεί μπορούσαν αυτήν την, αν μια γυναίκα ήταν γερή και δυνατή, να με τη συνένεση του συζύγου και κατόπιν συμφωνίας να δοθεί σε έναν άκληρο άλλον σπαρτιάτη πολίτη και να αποκτήσει και με εκείνον παιδιά για να αυξηθεί η πολεμική ισχύς, βέβαια, έτσι. Αυτό ήταν, ναι, το στράτευμα της Σπάρτης. Βέβαια, έπρεπε να υπάρχει δική της συνένεση, εντάξει. Αργότερα, σε ακραία πατριαρχικές κοινωνίες έχουμε, είπαμε, τον θεσμό, αυτό το της συγκρίας. Θεσμό εθιμοτυπικά όλα αυτά, έτσι, ναι, το ίδιο. Για να αποκτήσει τον διάδοχο. Λοιπόν. Λοιπόν, τον πολυπόθητο διάδοχο, τον οποίο η νόμιμη σύζυγος δεν μπορούσε να του δώσει. Οπότε εκεί υπήρχαν συμφωνίες ανάμεσα στην οικογένεια, συνήθως στην κατώτερης κοινωνικής στάθμης, δεν θα μιλήσουμε ακριβώς για τάξεις, γιατί υπήρξαν και περίοδοι, δεν μπορούμε να μιλάμε για τάξεις πριν από 18ο αιώνα, δηλαδή που πλέον είναι διακριτό αυτό. Έτσι, ναι, μιλάμε για, για την κοινωνική διαστρωμά τους, λοιπόν. Άρα, σε ένα κατώτερο κοινωνικό στρώμα ανήκε η οικογένεια της συγκρίας, οπότε για να αναβαθμιστεί και η θέση της κόρης, γιατί ειδικά αν έκανε και το ασυρικό παιδί, έτσι όπως τα λέω με την ορολογία της εποχής, θα αναβαθμιζόταν και η θέση δική της και της οικογένειάς της, λοιπόν. Δινόταν, λοιπόν, το κορίτσι. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις τις οποίες το κορίτσι μπορεί να ήταν ορφανό και ούτως ή άλλως από ανάγκη να γινόταν αυτό. Μου λένε ότι πάλι έχουν κουνήσει την κάμερα. Δεν ξέρω, οπότε βλέπω καλά την φαίνεται εικόνα, ό,τι βλέπω εδώ είναι, να κοιτάξω λίγο το σήμα τους. Να γράψω ένα γιατί ή να το στείλω, γιατί μας παρακολουθούν και... Η εικόνα που έχω εγώ από το monitor είναι σωστή, δεν ξέρω τώρα αν βγαίνει έτσι προς τα έξω. Δεν ξέρω, το απαντάω εγώ τώρα. Απάντησε το μήνυμα. Συγγνώμη, θα μας επιτρέψετε. Ναι. Όχι, τι, μια μικρή παύση. Δεν, η εικόνα που δείχνει εδώ το monitor είναι ακριβώς η ίδια. Όταν η φορά είχαμε πρόβλημα, είχε παγώσει η εικόνα. Ναι. Και δεν φαίνεται να είναι κουνημένη. Τώρα, να έχουμε εμείς άλλη εικόνα από αυτή που έχετε εσείς έξω. Αν θέλετε, εξηγήστε μας τι εννοείτε ότι έχει κουνηθεί η κάμερα, δηλαδή έχει φύγει, δεν έχει κεντράρει. Να γράψω. Να την ρωτήσω. Λοιπόν, αλλά... Τέλος πάντων. Ναι. Να πούμε, λοιπόν, ότι όπως έλεγες, λοιπόν, ότι κάθε η κοινωνία... Ναι, λοιπόν, λειτουργούσε με τους δικούς της κώδικες, οπότε τότε... Ναι, αλλά αυτό ήταν και άλλα, παλιά ήταν και τα λοιπά. Ναι, ήταν θεμητό και βάλτε το... ή ανεκτό τουλάχιστον, βάλτε το θεμητό μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Ναι. Συγχωρίστε. Ο λιγός για τον οποίο έλεγα. Φτάνει και στην δεκαετία του 50. Υπήρχε, κοίταξε, αρχικά ήταν θεμητό, ήταν αποδεκτό, μετά υπήρξε μια ανοχή, ήταν, ας πούμε, έκανα την ανάγκη, την έκανα φιλότητα κτλ. Για μια δεύτερη σύζυγο, μια σπιτωμένη από σύζυγο, μάλλον μια σπιτωμένη γυναίκα για να φέρει τον απόγονο στο σπίτι. Ναι. Αυτό λέμε. Κοίταξε, ενδεικτικά το αναφέρω. Ως ένα διαφορετικό κώδικα. Ναι. Αλλά αν με ρωτάς, εσύ όμως ρωτάς, λοιπόν, ότι... για όλες αυτές τις άσχημες πράξεις, δεν μιλάω για ηθή. Α, μήπως φαίνεται πολύ ο τείχος αυτό. Αυτός είναι ο τείχος πιο πολύ. Εντάξει. Εντάξει, θα κάνουμε. Δεν προφανώς μετακινήθηκε, δεν πειράζει. Μετακινήθηκε, αλλά θα μας επιτρέψει να μην το πειράξουμε. Είναι ο τείχος μας, είναι πάρα πολύ ωραίος εδώ πέρα.
να τον πείτε. Ούτως ή άλλως. Κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή, οπότε θα τα φτιάξουμε μετά το αφού κλείσουμε. Ναι. Όμως, Μαρίνα, κοίτα να δεις. Και τότε υπήρχε η παθογένεια. Και αυτό καθεαυτό. Ήταν πιο κρυφά τότε, πιο κρυμμένα. Ναι, ήταν μυστικά. Ίσως οι κοινωνίες να ξέρανε, να αφουκραζόντουσαν ότι κάτι συνέβαινε, αλλά μην μιλήσει τι μας βρει ο Μπελάς. Βέβαια θα σου πω. Έτσι. Δεν πήραν και άνθρωποι που δεν ήταν. Βέβαια θα σου πω. Δεν ξέρω. Αν ήταν τόσο πολλοί εκείνοι οι οποίοι υπερέβαιναν τα ισκαμένα. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν αυτό. Γιατί να σου πω κάτι, υπήρχε και ένας φόβος. Ναι. Να το πω έτσι. Φόβος Θεού. Υπήρχε. Πρόσεχε, φόβος Θεού. Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για διαφορετικούς κώδικες. Ο κόσμος ήταν και πιο κοντά στο Θεό. Λέει, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Πρέπει δηλαδή να ήταν σε τελευταίο στάδιο. Δεν θα με αφήσει ο παπάς να κοινωνήσω άμα το κάνω μάθει. Κάτι. Mm. Γιατί τότε μαθαίνονταν κιόλας. Φυσικά. Οπότε κάποια, τα μυστικά ήταν πολύ μεγάλα μυστικά, αλλά πολύ καλά κρυμμένα και σε μικρότερη κλίμακα σίγουρα. Και ξέρεις, τώρα σήμερα υπάρχει και μία εκπομπή την οποία παρακολούθησα χθες το βράδυ. Πιστεύεις ότι φταίει. Και το συζητούσε, ήταν ένας γιατρός, νομίζω ψυχολόγος, ψυχολόγος, ψυχίατρος, και έλεγε ότι όλα είναι αλληλένδετα και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε και εμείς. Υπάρχει πολλή πίεση, καταπίεση. Πρεσάρισμα από την καθημερινότητα. Λοιπόν, και μια ανάγκη για εκτόνωση. Οπότε ξέρεις, αυτό σκάει από εδώ, σκάει από εκεί. Είναι σαν να βγάζει. Το καταπιεσμένο το οποίο κάπου θέλει να εκτονωθεί. Ο καταπιεσμένος ψυχισμός. Σου βγάζει τα θέματα. Εκτονώνεται και ακραία και με ακραίο τρόπο. Καθένα το κρυφό του το θα το εκτονώσει. Αλλιώς οι διαστροφές υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Διαστροφές. Πιστεύεις ότι φταίει και η. Τώρα θα μου πει άλλο τι λες. Ας πούμε, μπορεί να κάποιο να με κρίνει ότι είμαι ρατσιστή. Πιστεύεις ότι τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες δεκαετίες φταίει και η εισρωή στην ελληνική κοινωνία ατόμων με διαφορετική κουλτούρα. Μιλάω τώρα για ανθρώπους που έχουν έρθει από άλλες χώρες με εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Δηλαδή, αν σκεφτείς, ας πούμε τώρα ότι. Βέβαια, θα μου πεις, δεν τα κάνουν οι ξένοι όλα αυτά. Τα πιο πολλά έχουν γίνει από συμπατριώτες μας, Έλληνες. Ναι. Αλλά ίσως. Πριν 1,5 χρόνο έγινε ένα σκηνικό που κάποια κοπέλα είχε μία σχέση με έναν άνθρωπο από το Πακιστάν και το λέω εντάξει ευθέως, η οποία του ζήτησε να χωρίσει να τη σκότωσε. Γεια σας. Και λέω εγώ τώρα, γιατί εκεί είναι λίγο πιο εύκολο. Βλέπω κάποια ντοκιμαντέρ. Γιατί είναι ανθρωπαντούμενες κοινωνίες, τέσσερις γυναίκες είναι. Εδώ υποδέστερη, καταπολύσουμε. Αν δεν σου διαλέξει ο πατέρα σου άντρα και που δεν τον θέλουν, του βιτριολιάζει. Μα το ξέρουμε. Καθαρά, δηλαδή δεν χρειάζεται. Μα δεν λέμε κάτι καινούριο. Το έχουν βγάλει ειδήσει, έρευνε, ντοκιμαντέρ, το λένε. Και λέω, φταίει αυτό. Βλέπουμε. Συγγνώμη, μου βγήκε συγγνώμη το. Σα το είπα ότι. Ένα. Τελειώνει κιόλα. Πιστεύεις ότι έχουμε παραδειγματιστεί από τέτοιες συμπεριφορές και λέμε «Έλα μωρέ, εντάξει, να το κάνω, να δείρω τι γίνεται». Δεν ξέρω. Να δείρω, να κακοποιήσω, να παρενοχλήσω σεξουαλικά ανήλικα παιδιά, γιατί ας πούμε αυτό με τα ανήλικα παιδιά είναι κάτι επιτρέπονται γάμοι σε αυτές τις χώρες. Το ξέρω. Δεν το θεωρώ. Εμείς ας πούμε το να. Δεν διανοείται στην ελληνική κοινωνία ένας ενήλικας να παντρευτεί ένα 12χρονο, 13χρονο κορίτσι. Και σε καμία περίπτωση. Ακόμα και στην αρχαιότητα, η μικρότερη ηλικία ήταν γύρω στα 14. Και δεν μιλάμε, προσέξτε, δεν μιλάμε για σχέση δύο παιδιών εφήβων, συνομήλικων που μπορεί να έχουν μια σχέση. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα μιλάμε σε αυτές τις χώρες που μπορεί ένας άνθρωπος να 60-70 χρονών να παντρευτεί ένα παιδάκι 12 χρονών. Ναι. Και να το κάνει η γυναίκα, όχι απλώς να το παντρευτεί για κάποιους λόγους για κάτι. Ναι. Με ρωτάς, λοιπόν. Έβλεπα προχθές ένα ντοκιμαντέρ, τώρα το σε βάζω. Στο Αφγανιστάν, νομίζω, ήταν στο Πακιστάν. Μία οικογένεια στο Αφγανιστάν πούλησε τα κοριτσάκια της το 1-7 και στον ίδιο άντρα, θα μου πει. Σε δύο άντρε. Σε μεγάλου. Μεγάλου. Ναι, ναι βεβαίω. Αυτά χρωστά παιδάκια. Λοιπόν. Ο άλλο δεν θέλει να το πουλήσει, αλλά χρωστά.
το παιδί σου. Ναι. Και κορίτσια, ναι, ναι, έτσι. Γιατί ναι, τα αγόρια δεν είναι. Ναι. Τα μπορείς να δω. Έκανα και ένα. Κοίταξε. Συγκλονιστικό αυτά. Θα σου πω. Από πού να το πιάσω. Από την αγκαλιά τη μόνο στην κυριολεξία. Το παίρνει. Μαρίνα, με πα από το ένα στο άλλο. Κάτι δεν το ξέρω. Επειδή μιλάμε για παιδιά και στον πρώτο θα σου πω ότι ναι. Ο επηρεασμό, η δύναμη του επηρεασμού είναι δεδομένη. Όταν έχει λοιπόν και τέτοιε προσλαμβάνουσε, ναι, θα επηρεαστεί. Ειδικά σε ηλικίε ευάλωτε. Γιατί έχει, ας πούμε, ο φίλος μου κάνει, θα το κάνω και εγώ, θα κρατήσω και το μαχαίρι και το... Και το λέω αυτό γνωρίζοντας και εγώ ίδια συγκεκριμένα περιστατικά και στον σχολικό χώρο, έτσι, ναι, στον εκπαιδευτικό. Παιδάκια, δημοτικού, με χμηρά αντικείμενα. Εδώ γιατί τα παιδιά... Στο σχολείο έχει χτυπήσει με σφυρί το διευθυντή και το παιδί. Ναι, και σε μικρό, όταν σου λέω δημοτικού. Δημοτικού. Ξέρω, λοιπόν. Έχω τις πληροφορίες. Λοιπόν, επειδή παιδιά από άλλες φυλές, άλλα έθνη, άλλες εθνότητες, πείτε το όπως θέλετε, έχουν κάτι ανάλογο, γιατί εκεί το να οπλοφορείς είναι και αναμάστη. Είναι κάτι... Πρέπει, Μαρίνα, για να υπερασπίσεις τον εαυτό σου, γιατί, κατάλαβες, γιατί υπάρχει μια επιθετικότητα, είναι τέτοιες οι κοινωνίες αυτές, υπάρχουν συγκεκριμένα ήθη, συγκεκριμένα έθνη και αυτά οδηγούν και σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Λοιπόν, βλέπουν τα δικά μας, το επαναλαμβάνω, το μιμούνται. Όσον αφορά στο άλλο το οποίο είπες, αυτά είναι τα... Είναι ντοκιμαντέρ, ναι. Ναι. Αχ, Θεέ μου. Επειδή τα παιδιά της καρδιάς μου ξέρουν τώρα σε τι αναφέρομαι, πάντα όλα αυτά τα χρόνια τους κάνω και ένα κείμενο για το... Όλα αυτά τα χρόνια όχι, τα τελευταία, ας πούμε, πάνω, τελευταία, 10. Επειδή κάνουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο, όχι 10, ίσως να είναι και λιγότερα, τέλος πάντων, για το παιδικό σκλαβοπάζαρο, τα παιδιά σκλάβους, γιατί και αυτά παιδιά σκλάβοι είναι με έναν τρόπο. Εντάξει, λοιπόν. Ακόμη χειρότερα, εμπορεύματα, ναι, τα πουλάνε γονείς τους. Ακριβώς. Δεν είναι. Και κάπου εκεί αυτό είναι. Η κατάστασή τους επακόλουθο ενός πολέμου που έχουν εθνοτολογιστεί από ξένους, οι ίδιοι γονείς τα δίνουν. Όχι, τα δίνουν. Θες να σου πω μια συγκλονιστική. Λοιπόν, άκου λοιπόν, υπάρχει μια παράγραφος εκεί σε αυτό το κείμενο και λέει το εξής συγκλονιστικό. Παιδιά τα οποία. Το κάνω έτσι λίγο σε ελεύθερα, ελεύθερα σας πω. Παιδιά τα οποία πουλούνται σε αγορές, σε σκλαβοπάζαρα, όπως πουλούνται σκυλιά σε, ναι, σε αντίστοιχες αγορές. Mm. Για κάτι, λοιπόν, μόνο που ένα τέτοιο σκυλί, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει μία κάθε άλλο παρά σκυλίσια ζωή. Γιατί αυτός ο οποίος το αγοράσει, θα το πάρει σπίτι, θα το φροντίσει, θα... Δεν πάει το κρεβατάκι, ναι, όσοι πυροπλήσουν, όσοι αγοράζουν κάποιο ζωάκι από ένα pet shop, το θέλουν να το πολύ καλύτερη. Είναι η τύχη του σκυλιού από το παιδί. Oh, θες να σου πω πώς είναι η φράση, μέσα, γιατί είναι συγκλονιστική η δύναμη του λόγου. Πολύ καλύτερη από εκείνη ενός παιδιού σκλάβου του 20 ευρώ. Ακούτε. 20 ευρώ. Ακούς. Ή του 50 ευρώ, του 20 ευρώ ή του 50 ευρώ. Καταλαβαίνετε, ναι, γιατί για τα δικά τους. Αυτό είναι. Άρα, πόσο. Καταλαβαίνετε. 20 ευρώ που λες το παιδί σου. Και η ζωή η οποία το περιμένει, λέει μετά, είναι η ζωή ενός αναλώσιμου. Δηλαδή όσο αντέξει και αυτό και τα. Και αναλώς τη χρήση θα του κάνει. Ακριβώς. Το λέω χρήση. Γιατί είναι αντικείμενο. Έτσι. Και αναλόγως όπως και εσύ, άμα βαρεθείς αυτό το ποτήρι και λες δεν μ' αρέσει άλλο πάνω στο τραπέζι μου, το παίρνεις και το πετάς στα σκουπίδια. Που εγώ ειδικά δεν το κάνω το αυτό. Θέλω να σου πω ένα ποτήρι, δεν σ' αρέσω, δεν μ' αρέσει, ένα παλιό ρούχο. Να είπες αυτό τώρα. Εγώ προσωπικά συνδέομαι συναισθηματικά και με τα άψυχα, γιατί μου θυμίζουν κάτι. Ναι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που δεν υπάρχει ότι αυτό, καμία ενσυναίσθηση. Αυτή η μπλούζα δεν μ' αρέσει και τη χρησιμοποίησα, λοιπόν, την έβαλα, δεν μου κάνει, την πετάω στα σκουπίδια. Ναι, δεν κατάλαβες. Πολλά δεν προλαβαίνουν να τα πετάξουν, πεθαίνουν. Ναι, βέβαια, τις όμως κακοποιήσεις. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Είτε αυτό είναι την μπλούζα σου θα τη φορέσεις. Σεξουαλική κακοποίηση. Είτε η δουλειά, είτε. Το ξύλο. Ναι. Κάθε φορά που κάνω λοιπόν αυτό το κείμενο, κάθε φορά όμως, είναι τώρα πόσα χρόνια, και μάλιστα στο τέλος
Είναι από ένα άρθρο. Έτσι, ένα άρθρο από τον τύπο, το οποίο δημοσιεύτηκε, έτσι είναι λίγο τροποποιημένο για να έχει τα μέτρα, ας πούμε. Της γλώσσας. Ναι, της γλώσσας, ναι, γιατί είναι δασκαλία. Και λέει ότι, και εδώ θα το πούμε όμως και για τους δυνατούς, τους ισχυρούς, ότι αν λέει αυτά τα πλοία τα οποία κουβαλάνε τα παιδιά, τους σκλάβους, ή αυτά τα καραβάνια με τα παιδιά σκλάβους, ήτανε, είτε πλοία τα οποία μετέφεραν όπλα, εναντίον του χύψη ωμέγα ισχυρού του πλανήτη. Ή ήταν ένα καραβάνι στρατιωτικό, έτσι, με στρατιώτες εναντίον αυτού του χύψη ωμέγα ισχυρού του πλανήτη. Αμέσως, σε χρόνο ντέτε, θα ήταν εκεί για να επιληφθούν τις υποθέσεις. Και σήμερα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία όταν έχουμε αυτή την ταχύτητα στην πληροφορία και την πληροφόρηση. Την πληροφορία, τον τρόπο. Κάθε φορά που τελειώνω αυτό το κείμενο και που φτάνω εκεί και τελειώνουμε αυτό το κείμενο, γιατί είναι μια σελίδα. Οι μαθητές μου λένε, τα παιδιά μου, μου λένε, κυρία, κλαίτε. Και συνειδητοποιώ, Μαρίνα, κάθε φορά ότι βουρκώνω, δηλαδή σπάει η φωνή μου. Και τους λέω, εσείς, ναι, κυρία, και εμείς. Γιατί άμα δηλαδή, το κάνεις εικόνα, άμα φύγεις από τα λόγια και αρχίσεις και το φτιάχνεις εικόνα όλο αυτό, μόνο κλάμα μπορεί να σου προκαλέσει. Τι άλλο μπορεί να σου προκαλέσει. Τα ίδια τα παιδιά. Και υπάρχουν μετά, ερχόμαστε και λέμε. Και τους λέω, σκεφτείτε τους εαυτούς σας εκεί, τα μικρά σας αδέρφια και αυτά. Και εκεί τρελαίνω. Οπότε. Ναι, και μετά λέμε για μανάδες που σκοτώνουν τα παιδιά τους. Τι να πω, δεν ξέρω. Τα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον, τα παιδιά. Οι διαθώς ψυχές. Τα αγγελάκια, γιατί αυτά τα παιδάκια δεν. Τα οποία και δεν ευθύνονται για τίποτα. Για όσα εμείς επιλέγουμε για αυτά. Είτε αυτό είναι η λάθος φορεσιά, εντός αυτό είναι το λιγότερο, είτε είναι ο θάνατος, η εκμετάλλευσή τους πριν το θάνατο, η θάνατοσή τους, είτε είναι η εκπόρνευσή τους, είτε η λανθασμένη μη αγωγή τους, είτε είναι η χειραγώγησή τους, είτε είναι το οτιδήποτε. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο μέλλον μας, στο μέλλον τους, στο μέλλον το οποίο είναι τα παιδιά. Και θα μου επιτρέψεις τώρα να θυμηθώ και να φέρω εδώ πέρα στην κουβέντα μας, αν και ας μην είναι εδώ παρόν, τις κουβέντες που έχουμε κάνει με τον Μιχάλη, τον Πετρόπουλο, τον φίλο μου, ναι, καθηγητή στο γυμνάσιο της Φολεγάνου. Εντάξει, ας πούμε, χρόνια. Ο Σύπαρο, γιατί κοιτάξτε να πω κάτι τώρα, λίγο πριν έρθω, εδώ μιλήσαμε. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, την και αγάπη μας, θα πω ότι ο Μιχάλης πάντα λέει και έλεγε όσον αφορούσε στα παιδιά της Φολεγάνου, τα παιδιά μου, έφυγε από τη Φολεγάνου και λέει, προσέχε τα παιδιά μου. Και το εννοεί. Ναι, τον καταλαβαίνω. Γιατί εγώ λέω τα δικά μου παιδιά, τα παιδιά της καρδιάς μου και με τον Μιχάλη γίναμε. Και μου θυμίζει τον παπά. Τον. Ναι, πατέρα μας. Τον Γιώργο Καριστινέο. Ο οποίος λειτουργούσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Που λίγες ώρες πριν φύγει και στο νοσοκομείο γυρνάει και λέει στους νοσοκόμους, παιδιά μου, εγώ σας αγαπάω γιατί τα παιδιά τα έχω πάντα μες στην καρδιά μου, σε σταθώς ψυχές. Ακόμη λίγο μου φύγει από τη ζωή, σκεφτόταν τα παιδιά. Και έγινε δάσκαλος γιατί αγάπησα τα παιδιά, είπε. Ναι, ακριβώς. Αυτά είχε στους νοσοκόμους και στους γιατρούς που βέβαια ήταν ηλικιακά, ήταν παιδιά του. Ναι. Και το έλεγε έτσι. Και επειδή είπαμε για την 25η. Και του λέει, νοσοκόμο, του λέει παιδιά, λέει, παιδιά μου είστε. Λοιπόν, να πω κάτι εδώ. Να με συγχωρέσετε. Έχουμε κάνει μια ομάδα, οι παλιοί συμμαθητές, στο διαδίκτυο, λέμε γενιά του 68. Με ακούνε κιόλας, οι φίλοι και οι συμμαθητές μου. Τον είχαμε δάσκαλο στο δημοτικό. Και τώρα, επί τη ευκαιρία της 25ης του εορτασμού, ανέβασα στην ομάδα, το ανέβασα και στο διαδίκτυο, ένα μικρό φιλμάκι, βιντεάκι, του Δήμου Δάφνης Ημιτού και τον εορτασμό της 25ης στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Και να πω ότι πάνω από το μισό αυτό περιέχει
υλικό από παραστάσεις τις οποίες έστησε, επιμελήθηκε, φρόντισε, σκηνοθέτησε, δημιούργησε ο Γιώργος Καριστινέος. Δεν ξέρω, θέλω να το πω και από εδώ το ευχαριστώ, Μαρίνα, στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. Το 2016 υπάρχει αυτό. Και νομίζω το επιλήθηκε και το έφτιαξε η συμμαθήτρια σου, η Κατερίνα Στασινοπούλου, την ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο εκείνη, είναι και άλλοι οι οποίοι συνέπραξαν γι' αυτό, γιατί είναι. Λοιπόν, επισημήσεις αυτά, ναι, τους ευχαριστώ, το είχα ανεβάσει, δείτε το. Και μετά τα σχόλια από τους μαθητές του, οι οποίοι σήμερα είμαστε... Έχουμε περάσει 30. Το πρώτο μισό αιώνα ζωής, το πρώτο μισό του αιώνα. Το τι υπόθηκε και το πώς τα παιδιά θυμούνται τους δασκάλους τους, αλλά τους καλούς, τους όντως δασκάλους. Αυτούς οι οποίοι όντως είναι δάσκαλοι και φροντίζουν για τα παιδιά. Και ένας τέτοιος είναι και ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος. Και αυτό έχει αντίκτυπο στα παιδιά. Τα παιδιά περιμένουν από εμάς να τους δείξουμε τον δρόμο και ας φροντίσουμε να είναι ο σωστός αυτός ο δρόμος. Γιατί πραγματικά η καιρή είναι χαλεπή. Δεν ξέρω τώρα, είμαι και συναισθηματικά φορτισμένη. Βαρύναμε. Το βαρύναμε πολύ. Απλά θέλουμε, εγώ τα μηνύματα της ημέρας, κάτσε, το πρόσωπο τελικά της ημέρας, Μαρίνα, είναι μάλλον θετικό, γιατί υπάρχει ελπίδα. Δεν ζητείτε ελπίς, κατά τον Αντώνη Σαμαρά και τον Άιμς, υπάρχει ελπίς, αυτό το λέω εγώ. Και η ελπίδα, το αύριο είναι τα παιδιά, ας τα φροντίσουμε, ας τα υπερασπιστούμε, ας τα γνιαστούμε με κάθε τρόπο, για να έχουν μέλλον αυτά, μέσα από αυτά να έχουμε μέλλον κι εμείς και να έχει μέλλον και αυτός ο κόσμος. Θα κλείσουμε εδώ. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, να καληνυχτήσω, να πούμε κάτι αντάμωση για την επόμενη Παρασκευή. Μάλλον θα έχουμε και κάποιο καλεσμένο. Ναι. Θα κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, δεν το λέμε σίγουρα, θα... Καλεσμένοι. Καλεσμένοι, θα το ανακοινώσουμε. Ελπίζω να είμαστε καλά. Καλά, πρώτο ο Θεός. Ελπίζω να φύγει χρόνο μου καλύτερα. Ναι, γιατί και τώρα προς το τέλος συνήθω. Λοιπόν. Και θέλω να ζητήσω και μία συγγνώμη εγώ από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν κάποια τηλεφωνήματά μου. Τους έχω υποσχεθεί κάποια πράγματα. Επειδή όμως είχα και εγώ και έχω μια προσωπική μου περιπέτεια, δοκιμασία, τέλος πάντων, ναι, θα ζητήσω συγγνώμη, δεν μπορώ να είμαι απόλυτα συνεπής σε κάποια πράγματα. Το προσπαθώ, αλλά υπάρχουν και ανατροπές. Θα προσπαθήσω, ούτως ή άλλως μέχρι τις 22 Απριλίου είμαι πάρα πολύ πιεσμένη, μετά θα είμαι λίγο πιο χαλαρή, θέλω να πιστεύω. Θα βρω όμως κάποιο χρόνο για να μιλήσω με κάποιους από αυτούς. Γιατί έχει να κάνει και με την εκπομπή και κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, να ευχηθούμε για άλλη μία φορά από εδώ στις Ευαγγελίες και στους Ευάγγελους. Αν και εγώ πήρα έναν προς έναν εκείνους με τους οποίους θέλω να μιλήσω. Δεν βρήκα μόνο την φίλη συγχωρεύτρια, συνεργάτητα, την δική μας την Ευαγγελία, την Ευαγγελίτσα μας, πήρα αγαπημένη Ευαγγελία, αλλά λογικά μάλλον θα εργαζόταν, φαντάζομαι. Και να πούμε ότι φεύγει και ο Μάρτης και την Δευτέρα, προσέξτε, μην σας ξεγελάσουν, έτσι, μην σας γελάσουν. Εκείνο το γνωστό με τα κορδόνια. Αλλάζει η ώρα, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Ελπίζουμε να έχουμε καλοκαιρινή και καλή διάθεση από εδώ και πέρα και με το καλό. Δεν είχαμε ευχηθεί και καλή Σαρακοστή, γιατί όταν ξεκινήσαμε. Ήταν αυτή η εκπομπή μετά. Η περίεργη, λοιπόν, ευχόμαστε καλή Σαρακοστή. Με το καλό να προχωρήσουμε στο Πάσχα. Υγεία, χαρά σε όλους και ευτυχία και γεγονότα σαν τα σημερινά, τα οποία καταδικάστηκαν βέβαια.
Να λείπουνε. Ναι, δηλαδή, να πω κάτι. Μπήκε μία τελεία... Σύζωνα θέματα. Τελεία ή έστω... Κοινωνικά θέματα. Ή και άλλο τελεία. Αλλά μπήκε, ολοκληρώθηκε μία... Πρώτη φάση. Ναι, η ημιπερίοδος έτσι όπως έπρεπε να ολοκληρωθεί. Όταν θα μπει τελεία, θέλω να πιστεύω εγώ να είναι στο ίδιο πνεύμα, της αλήθειας, όποια και αν είναι αυτή, να πω. Αλλά θα ευχόμουν να μην είχε χρειαστεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή να μην υπήρχε αυτή η απόφαση, να μην είχε γίνει αυτή η δίκη, γιατί... Δεν θα γίνει αυτό το έγκλημα. Αυτά τα εγκλήματα, μάλλον, μιλάμε για δύο εγκλήματα, όχι για ένα. Ναι, για δύο. Ναι, έχεις δίκιο, για δύο, για δύο. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Θα σας ευχαριστούμε, επειδή ξέρουμε ότι είσαστε στην παρέα μας και το είσαστε και με ΙΤΑ για όλες τις φορές και με ΕΙΤΣΛΟΝ ΙΟΤΑ και για απόψε. Θα έρθουν και οι συνταγές μαγειρικής, τα βιντεάκια, έρχεται το Πάσχα, σας το έχουμε υποσχεθεί. Είχαμε και εκλογές στο κανάλι, ναι. Την προηγούμενη Κυριακή. Αλλά να πούμε και κάτι για τη Νέα Σμύρνη, εδώ για τον Μήλωνα. Α, ναι, και η νέα διοίκηση του καναλιού. Όχι, του συλλόγου. Ναι, του σωματείου, εντάξει, και του καναλιού κατ' επέκταση, γιατί, ναι. Και να πούμε ότι και ο Μήλωνας, έτσι, η ομάδα μπάσκετ, βόλεϊ νομίζω, βόλεϊ, ναι, νίκησε τον Παναθηναϊκό και θα πάει στον τελικό του βόλεϊ νομίζω, το κύπελλο. Και τώρα εκεί θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω ποια από τις δύο έχει κερδίσει. Εντάξει, να πούμε κάτι. Να καληνυχτήσουμε. Και καλή ανάμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλό μήνα. Thank you.